Γεια σας και πάλι. Στο μάθημα αυτό θα δούμε ασκήσεις με συναντήσεις κινητών, για το οποίο μάθημα έχουμε δώσει μεθοδολογία στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν τα έχετε κοιτάξει το προηγούμενο βίντεο, δείτε το προηγούμενο βίντεο λοιπόν, παιδάκια μου, και μετά ελάτε σε αυτό το βίντεο για να κάνουμε ασκήσεις με συναντήσεις κινητών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την άσκηση του βιβλίου, με το πρόγραμμα του βιβλίου σας 4, που έχει λοιπόν συναντήσεις κινητών. Και μας λέει τα εξής, ότι δύο λοιπόν, λέει, αυτοκίνητα ξεκινούν ταυτόχρονα από τα σημεία Α και Β μιας ευθύγραμμης ομαλής διαδρομής, κινούμε αντίθετα με αντίθετες ταχύτητες. Άρα λοιπόν φανταζόμαστε ότι δύο αυτοκίνητα, να τα αυτά εδώ τα αυτοκίνητα λοιπόν, το ένα κινούμενο προς τα δεξιά με ταχύτητα V1, η οποία είναι 36 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ το άλλο κινείται προς τα αριστερά με ταχύτητα V2, που είναι 54 χιλιόμετρα την ώρα. 54 χιλιόμετρα την ώρα. Πρώτον, η απόσταση λέει ΑΒ μεταξύ τους είναι, αυτή η απόσταση λοιπόν, είναι 1 χιλιόμετρο. Το χ ολικό λοιπόν που λέγαμε πριν, παιδάκια μου, είναι 1 χιλιόμετρο. Να βρεθεί λέει μετά από πόσο χρόνο και σε ποιο σημείο θα συναντηθούν τα δύο αυτοκίνητα. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Το β' ερώτημα μην το κάνουμε τώρα, γιατί είναι διαγράμματα, μας απασχολεί όμως οι συναντήσεις. Και εμείς θα πούμε τα εξής. Έστω λοιπόν, ποιος τρέχει πιο πολύ, παιδιά μου, αυτός δεν τρέχει πιο πολύ. Άρα από ποιανού τη μεριά θα συναντηθούν, από εκεί? Όχι βέβαια, από εδώ μεριά. Θα συναντηθούν λοιπόν κάπου εδώ και θα έχουν διανύσει λοιπόν αποστάσεις χ1 αυτό το αυτοκίνητο και χ2 εκείνο το αυτοκίνητο. Μας ρωτάει λοιπόν πότε και πού θα συναντηθούν. Ας τη δουλέψουμε την άσκηση με χιλιόμετρα, δεν μας βλάπτουν, χιλιόμετρα και ώρες. Βέβαια τώρα θα δούμε, το αποτέλεσμα το βρούμε σε ώρα. Οπότε θα έχουμε τα εξής. Τι λέγαμε πριν, τι θα λέμε στις συναντήσεις αυτές, αυτού του τύπου, χ1 συν χ2 ίσον χιολικό θα πούμε. Άρα, χ1 συν χ2 ίσον με χιολικό. Συνεπάγεται, το χ1, παιδιά μου, πώς θα το γράψουμε? Θα το γράψουμε V1 επί T. Έτσι λοιπόν το χ1 πάμε και το γράφουμε V1 επί T συν το χ2, όπως θα το γράψουμε ομοίως, V2 επί T ίσον το χ ολικό. Συνεπάγεται, το V1, παιδιά μου, είναι 36 χιλιόμετρα την ώρα και το V2 είναι 54. Θα βγάλουμε κοινό παράγοντα όμως το T ίσον με χ ολικό και θα έχουμε ότι το T λοιπόν είναι χ ολικό προς V1 συν V2. Έτσι λοιπόν το T είναι, το χ ολικό, παιδιά μου, πόσο είναι? 1 χιλιόμετρο, έτσι. Θα είναι λοιπόν 1 προς το V1 συν V2, που είναι πόσο? Που είναι 36 συν 54. Ό,τι βρούμε σε τι θα είναι? Σε ώρες. Άρα λοιπόν θα έχουμε τελικά ότι ο χρόνος που ζητάμε είναι 1 προς 90 της ώρας. 1 δι 90 της ώρας. Βέβαια αυτό να το κάνουμε σε σεκόντ, παιδιά μου, ή μάλλον να το κάνουμε σε λεπτά. Για να δούμε. Με τι θα το πολλαπλασιάσουμε? Με το 60 φυσικά. Άρα θα είναι λοιπόν 60 προς 90 της ώρας. Άρα θα είναι λοιπόν τι? Του λεπτού, μην. Δηλαδή θα είναι πόσο, παιδιά μου? Το 3 στο 6 πάει 2, το 3 στο 9 πάει 3. 2 τρίτα του λεπτού. Άρα θα είναι, να τα κάνουμε και σε δευτερόλεπτα. Ας το πολλαπλασιάσουμε με το 60, 2 τρίτα λοιπόν επί 60 για να γίνει στα δευτερόλεπτα και θα έχουμε λοιπόν πόσο? 60 με το 3 μας πάει 20, 2 επί 20 μας κάνει 40 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, εφαρμόσαμε σε αυτή την ασκησούλα την μεθοδολογία που μάθαμε στο προηγούμενο βίντεο. Πάμε να δούμε τώρα όμως μία άλλη. Μία με ίδια φορά κίνησης, γιατί αυτή ήταν με αντίθετη φορά κίνησης. Πάμε να δούμε μία με ίδια φορά κίνησης, όπου θα είναι η ασκησούλα, το πρόβλημα 5 του σχολικού σας βιβλίου, πάνω στις κινήσεις λοιπόν, το οποίο μας λέει τα εξής. Ένα περιπολικό αρχίζει να καταδιώκει έναν μοτοσυκλετιστή που βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων μπροστά από το περιπολικό.
Το περιπολικό έχει σταθερή ταχύτητα V περιπολικού 30 μέτρα ανά σεκόντα, ενώ ο μοτοσυκλετιστής κινείται με σταθερή ταχύτητα V μοτοσυκλετιστή 20 μέτρα ανά σεκόντα. Φανταζόμαστε λοιπόν, παιδιά, με εδώ τα εξής. Ότι έχουμε λοιπόν το περιπολικό, το οποίο λέει καταδιώκει τον μοτοσυκλετιστή. Το περιπολικό κινείται μια ταχύτητα V περιπολικού. Μπροστά του λοιπόν προπορεύεται ο μοτοσυκλετιστής. Εδώ πέρα. Ο οποίος κινείται με ταχύτητα 20 μέτρα ανά σεκόντ. V μοτοσυκλετιστή ίσον 20 μέτρα ανά σεκόντ. Ενώ του περιπολικού είναι 30 μέτρα ανά σεκόντ. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 500 μέτρα. Άρα έχουν μία απόσταση D ίσον 500 μέτρα. Και λέει λοιπόν, πότε και πού θα συναντηθούν αυτά τα δύο οχήματα. Ας πούμε λοιπόν, παιδάκια μου, ότι αυτά τα δύο οχήματα συναντιούνται κάπου εκεί. Για να δούμε λοιπόν πού, ας πούμε ότι συναντιούνται εκεί λοιπόν τα δύο οχήματα. Τότε ο μοτοσυκλετιστής θα έχει διανύσει ένα διάστημα χ-μη. Ενώ το περιπολικό θα έχει διανύσει ένα διάστημα χ-πι. Και τι θα ισχύει, βρε παιδιά, πριν κάναμε μία άθρηση. Τώρα θα κάνουμε μία αφαίρεση. Και θα πούμε τα εξής, ότι χ-πι πλην χ-μη ίσον d. Θα πάμε λοιπόν και θα πούμε ότι χ-πι πλην χ-μη ίσον με d. Συνεπάγεται. Το χ-πι πώς το γράφουμε, έχουμε πει πριν, παιδάκια μου. Έχουμε πει ότι το γράφουμε v-πι επί t. Θα το γράψουμε λοιπόν v-πι επί t. Μείον το χ-μη πώς το γράφουμε v-μη επί t ίσον με d. Συνεπάγεται λοιπόν, θα βγάλουμε κοινό παράγοντα πάλι, Vπ πλην Vμ επί τ ίσον με τ, θα λύσουμε ως προς τ. Παιδιά μου, τα καλά παιδάκια βγάζουν τελικό τύπο στη φυσική. Μην κάνετε κανένα αστείο λοιπόν και ρίχνετε από πριν νούμερα, δείχνετε εραστέχνες. Το σωστό είναι να δείχνετε επαγγελματίες και ένας επαγγελματίας μαθητής φαίνεται από το ότι βγάζει τελικό τύπο. Πρέπει λοιπόν να βγάζετε τελικό τύπο. Συνεπάγεται λοιπόν ότι T ίσον D προς VP πλην VM. Συνεπάγεται λοιπόν. Άρα λοιπόν ο χρόνος είναι T ίσον 500 προς 30 μείον 20 σεκόντ. Άρα είναι 500 προς 10 σεκόντ. Άρα μας κάνει 50 σεκόντ. Και σε ποια απόσταση, παιδάκια μου, μας κάνει λοιπόν 50 σεκόντων. Ναι. Και σε ποια απόσταση λοιπόν, παιδάκια μου, θα συναντηθούν, ποια θα είναι η απόσταση χ-π? Η απόσταση χ-π θα είναι βπ επί τ, άρα θα είναι λοιπόν το βπ που είναι 30 επί το τ που είναι 50, όλα αυτά είναι μέτρα, θα μας κάνει λοιπόν 1315, 1500 μέτρα. 1500 μέτρα από εδώ και προφανώς 1000 μέτρα από εκεί. Αυτά λοιπόν, παιδιά μου, με τις ασκήσεις με συναντήσεις κινητών. Τώρα, στα επόμενα βίντεο θα δούμε ασκήσεις και θα μελετήσουμε την ελεύθερη πτώση. Αυτά λοιπόν, παιδιά μου, τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!